Ρηματολόγιμους. The Earth says hello. Προ. Κάποιος να ενημερώσει το Γιάννακη τον Ντεπ ότι εδώ στο ρηματολογείο αυτές τις τυπικούρες δεν τις κάνουμε, δεν λέμε hello world και εδώ ρε μαλάκες λέμε ρηματολόγι μου salut. Λάντο εδώ, season 2, επεισόδιο 2. Ήταν να κάνω άλλο καλλιτεχνή review σε αυτό το επεισόδιο, αλλά τελικά πήγε αυτό στο ζωρό και έβγαλε αυτή την κομματάρα ονόματι Pup. Και δεν αντιστάθηκα ρε φίλε, μου κάνει κατευθείαν κλικ για πάρα πολλούς λόγους, για τους λόγους που θα αναφέρω και μέσα σε αυτό το βίντεο. Και τελικά ναι, έχουμε προς review σήμερα Zorro Pub. Λοιπόν, ξεκινάει ρε φίλε με τρελές λεπτομέρειες το κομμάτι. Αφήσεις από La Haine, Green Street Hooligans, Django, Public Enemy. Να θυμίσω εδώ, από το πρώτο κιόλας επεισόδιο που έκανα review των Lex, μέχρι και τον Εθισμό, μέχρι αν δεν κάνω λάθος και στο επεισόδιο με τον Σαντάμ μίλησα για το ελληνόφωνο που έχουν τρελή έμπνευση από ταινίες γενικά από το εξωτερικό και έχουν αυτό το κινηματογραφικό στυλ στα βίντεο κλιπς τους και στα κομμάτια τους. Εδώ πάλι επαληθεύομαι. Αν λάβουμε για παράδειγμα υπόψη και τη σκηνή σαν κι αυτήν εδώ. Σε ένα άλλο επεισόδιο, όταν έκανα review του Zorro και Buzz, κάτι είπανε τα παιδιά, δεν θυμάμαι ρε φίλε, σε κάποιο στίχο. Ξαναπηγαίνετε, ξαναδείτε άμα θέλετε εκείνο το επεισόδιο στο πρώτο season. Νομίζω ήταν το πέμπτο ή το έκτο επεισόδιο Zorro Buzz. Όπου κάτι είπανε τα παιδιά και εγώ θυμήθηκα την αγαπημένη μου ατάκα από τους Public Enemy, όπου ο Chuck D λέει «Revolution means change, not look at me strange». Και επαληθεύουμε εδώ ότι έχουν εμπνευσή και επιρροή και από τους Public Enemy, καθώς ο Zorro μας δείχνει στα πλάνα του ετικέτα αυτοκόλλητο από Public Enemy. Cool. Και συνεχίζουμε μετά. Ξεκινάμε με το refrain, το οποίο είναι τρελό. Facts. Μεγαλωμένοι στο mic, μορφωμένοι από το rap. Μας ενήλεξε από τις pubs, μάθαινε νέα cap. Μετά έχουμε αυτό. Κουτσομπολιά κακίες και μεμουρτά. Σε μάτια σε με να αρχίσω χασμουρτά. Κλασικούρες. Η χώρα κυβερνά με τηλεοπτικά. Σπρώχνε ηρεμιστικά και αγχωτικά ναρκωτικά. Είναι πολύ ψαροντική η μορφολογία σε αυτό το κομμάτι. Εγώ νόμιζα ότι είχε μπει το verse και τελικά ήταν ακόμα το refrain. Υπερπαραγωγή και το refrain όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε αυτή τη γαμάτη σκηνή από τη ταράτσα. Οι φίλοι μου δεν αυτοκτονούν επειδή από τα stage. Όταν μπαίνω σε βρώμικα μπιτια κολλάω age. Που μου θυμίζει την άλλη γαμάτη σκηνή από... Μόλις σας θύμισα και εσάς ένα κομμάτι από Τζαμάλ από τη φαβέλα, Αν αναρωτιέστε από πού ήταν αυτό το αποκόμμα που ακούγατε, ο μικρός που βρίζει στα γαλλικά τον δήμαρχο, από εδώ είναι. Παρακαλώ. Αρχίζει, πετάει τις ατάκες, πετάει για lineage, πετάει για το ένα, πετάει για το άλλο και τελειώνει με αυτήν εδώ την ατακάρα. Στο δρόμο χτίζω το χαρακτήρα μου lineage. Κλείνω τηλέφωνα και ακούω το people are strange. People are strange when you are stranger. Faces look ugly when you're alone. 1967 Doors. Bro, mad respect. Εντάξει, epic. Μετά έχουμε τις αναφορές μέσα στο μπαρ για την καθημερινή ρουτίνα, για την καθημερινή κατάτια, μυαλά γεμάτα προβλήματα, άδειες τσέπες, Χριστομπαναγίες σε φανάρια. Ξέρετε αυτά που τα βιώνουμε λίγο πολύ κάθε μέρα. Δυστυχώς.
Μετά έχουμε αυτή τη σκηνή, ρε φίλε, που έχουμε τους γηπαετούς, τους κλασικούς γηπαετούς που ξέρουμε, και τις αλανιάρες εδώ που ξηγιούνται. Και περιμένω τη σειρά μου στο ράπ πηγαδάκι. Λίγο πριν μας σπάσουν δελτάδες με μηχανάκι, που βρήκα ένα καμάκι χιδαίο στο παλατάκι. Έχουμε δυστυχώς το πρόσωπο της πλειοψηφίας της κοινωνίας μας ενάντια σε διαφορετικούς συμπολίτες μας. Βράδυ περνάω ξεκάλφωτο στο μαγειρεύω σε όλη την πια 65-24-7. Καλύτερα και πιο ρομαντικά. Και μετά ξεκινάει το brain damage. Όπως είπα πριν στο πρώτο επεισόδιο, στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Άσαρκο, που χαίρομαι ότι εκτός από Άσαρκο υπάρχουν κι άλλοι τόσο δημιουργικοί MCs που κάνουν λογοπαίγνια, δημιουργική, στιχουργική ικανότητα κλπ. Επαληθεύομαι και σε αυτό το βίντεο από τον Ζωρό, καθώς ξεκινάει και κάνει αυτήν εδώ τη στιχουργική επίδειξη ικανότητας. Like. Yeah. Music. Chicago Bulls, μπλούζα μου στα αυτιά, Chicago Blues. Το πάει κι άλλο παραπέρα. Ποτό τσιγάρο, σεξ και ντουζ. Και μετά το πάει σε ένα level. Το πάει αλλού, ρε φίλε. Για το κινηματογράφο, για κινηματογράφο. Μου λένε φτύ στο κιάς μήνυμο, σε αγωγείς το μάλα. Is she dead? No. Όπως βλέπετε, τρελή ικανότητα, ρε φίλε, επίδειξη στίχων. Γάμισε το κομμάτι εκείνο που λέει για το κίνημα γράφω, όχι το κινηματογράφο. Μαλάκες, εντάξει. Και στο τέλος τελειώνει με αυτή την punchline, άρα. Είμαστε όλοι Αλέξηδες και Παύλοι. Μας ελευθέρωσε η μουσική που φέραν σκλάβοι. Okay. Δεν το αναλύω καν. Νομίζω καλύτερα να σεβαστώ την νοημοσύνη σας. Τα είπε όλα. Το τελείωσε γαμάτα και τελειώνει με την κλασικούρα σαν εικόνα που βλέπουμε τον μπάτσο από την μία, το εξαγριωμένο πλήθος από την άλλη. Κουτσομπολιά κακίες και μουρμουρτά. Σε μάτια σε μένα αρχίσω γασμουρτά. Και μου έρχεται μία φράση, μια διάσημη φράση στο μυαλό που έλεγε «Power to the people». Μια φράση της δεκαετίας του 60 που η εξαγριωμένη τότε νεολαία την είχε εξτομίσει και είχαν τραγουδήσει για αυτήν από John Lennon, James Brown μέχρι και τους Public Enemy, Rage Against the Machine, αν θυμάμαι καλά, και αν δεν κάνω λάθος νομίζω μέχρι και Cypress Hill, και φαντάζομαι πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που είχαν τραγουδήσει αυτή την έκφραση που μπορεί να μου ξεφεύγει τώρα. Λοιπόν, ας στείλουμε τώρα τα shout-outs στους συντελεστές αυτού του υπέροχου κομματιού, αυτού του υπέροχου βίντεο. Ένα τεράστιο μπράβο στον Ζωρό, στον performer μας, στον δημιουργό μας, ο οποίος έβαλε από ό,τι διάβασα και το χεράκι του και στο directing του βίντεο. Προφανώς, εφόσον έχει επιρροές από τους προαναφερόμενους που είπαμε. Ένα τρελό shout-out στον DJ Silence για την πιτάρα που έστησε, έκανε και την εμφάνιση του, το καμεό του αν θέλετε, μέσα στη pub. Λοιπόν, και επειδή για να μην ξεχάσω τα ονόματα το έβαλα από το κινητό να το δω, Cinematography Πέτρος Νικολίντας, Νικολίντας, bro, αν κάνω κάπου λάθος συγχωρέστε με, διορθώστε με από κάτω. First AC Παναγιώτης Δελχάς Assistance, what? AC stands for man, like, I don't know. Edit από George Λαμπρινίδης. Αυτό το όνομα το έχω ξανακούσει, ρε μάγκες. Δεν το ακούω πρώτη φορά. Είμαι σίγουρος έχει βάλει το χεράκι του και αυτός ο άνθρωπος και σε άλλα projects. Έχουμε το sound design από Λάμπρος Κριτσιμάς. Κριτσιμάς, όπως είναι σωστό. Shout out λοιπόν και σε αυτόν τον άνθρωπο. Makeup artist Sasa Kar. Production management Innocence Productions. Ένα τεράστιο shout out σε όλους τους συντελεστές μαγκές. Υπέροχη δουλειά. Γαμάτο αποτέλεσμα. Γουστάρα με τρελά. Και για το κλείσιμο θα ήθελα να στείλω την αγάπη μου, το τρελό respect μου στα αδέρφια μου στην Αθήνα, στους Rap Lab, στο Βασίλη, στο Δημήτρη, στον Άλκη, οι οποίοι κάθε Παρασκευή
από τις 9 μέχρι τις 11 κάνουν εκπομπάρα, ραδιοφωνική εκπομπάρα στο SM Radio, smradio.org. Θα βάλω κάτω στο description και το link ώστε κάθε Παρασκευή να μπείτε και να τους παρακολουθήσετε, να τους ακούσετε, καθώς παίζουν μουσικάρες, ελληνόφωνο και ξένο rap. Γαμάτες επιλογές. Θα μπορείτε να έχετε και επικοινωνία, καθώς υπάρχει και chat από κάτω. Θα μπορείτε να είσαστε σε επαφή με τα παιδιά καθώς κάνουν εκπομπή και μιλάνε ενδιάμεσα. Με λίγα λόγια, πηγαίνετε, στηρίχτε τους, δεν θα το μετανιώσετε, θα με θυμηθείτε, θα περάσετε ένα πολύ γαμάτο βράδυ Παρασκευής. Αυτό ήταν, μάκες μου. Εάν γουστάρετε να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή, αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe, διαδώστε το να μεγαλώνει η παρέα, κοινοποιήστε το που θέλετε σε όποιο social media είσαστε. Θα γράψω από κάτω για το Instagram μου, το προσωπικό μου Instagram, εάν κάποιος για κάποιο λόγο θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου. Να είστε καλά, να προσέχετε εσάς και όσους αγαπάτε και σας αγαπάνε, και ως την επόμενη φορά, υγεία και δύναμη ρε. Σαλούτ. Έφυγα.